Από νωρίς το πρωί και παρά το βροχερό καιρό βρίσκονταν στην πλατεία Ελευθερίας πολίτες που περίμεναν για να κάνουν το εμβόλιο κατά της COVID-19 χωρίς ραντεβού. Για την αναμνηστική. Είχα ήδη ραντεβού σήμερα στο κέντρο υγείας, αλλά μιας και έτυχε εδώ πέρα ευκαιρία να το κάνω, είπα να έρθω. Επειδή αργούσε, είχα κλείσει εξάμηνο και αργούσε η τρίτη δόση. Δεν ξέρω γιατί, στο σύστημα αργούσε. Πήγαινε πολύ μακριά. Πήγαινε μακριά, εγώ ήθελα να κατοχυρωθώ. Είναι πολύ χρήσιμο γιατί είναι κέντρο ουσιαστικά και μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση. Το ότι είναι χωρίς ραντεβού και οι πληροφορίες ήταν το προηγούμενο διάστημα ότι καθυστερούν τα ραντεβού. Θεωρείτε ότι θα κινητοποιήσει περισσότερο κόσμο? Μια χαρά από ό,τι βλέπετε. Έχει πολύ κόσμο εδώ και παρά τη βροχή. Η δράση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου είχε απήχηση, καθώς μέσα στην πρώτη κιόλας μισή ώρα στο σημείο βρίσκονταν περισσότεροι από 100 άνθρωποι που περίμεναν να εμβολιαστούν, δίχως να περιμένουν ένα ραντεβού που χρονικά θα μετέφερε τον εμβολιασμό τους στο νέο έτος. Όποιος έχει ήδη κλείσει ραντεβού, είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσει στην ακύρωση για να μπορεί να εμβολιαστεί στα κεντρικά σημεία. Ένα πολύτιμο δώρο ζωής, αυτό το δώρο που μπορούμε να φέρουμε στους συνανθρώπους μας μέρες γιορτής ως υγειονομική περιφέρεια και θα είμαστε εδώ και θα επαναλάβουμε και τη δράση αν χρειαστεί για να έρθουν οι γιορτές με ασφάλεια και αρχές του νέου έτους να μετρηθούμε και να είμαστε όλοι εδώ. Αν κρίνω από την προσέλευση του κοινού που υπάρχει μέχρι τώρα, οφείλουμε να είμαστε ικανοποιημένοι γιατί είναι μεγάλη η προσέλευση και ελπίζουμε να συνεχιστεί μέχρι το βράδυ που θα συνεχιστεί και ο εμβολιασμός σήμερα. Αύριο πάλι θα έχουμε το ίδιο πρόγραμμα από τις 11 το πρωί ως 7 το βράδυ και θα δώσουμε την ευκαιρία για άλλη μια μέρα στους συμπολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ή που οφείλουν κάποια δόση να την κάνουν άκοπα. Ως πρώτη τάξη, ως ευκαιρία για να εμβολιαστούν οι δανειπολίτες στη συγκεκριμένη δράση που ξεκίνησε στις 11 το πρωί και θα συνεχιστεί και αύριο Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 7 και πάλι το απόγευμα. Ήδη έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός, έχουν προσέλθει περισσότεροι από 100 συμπολίτες μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προχωρούν είτε στον πρώτο εμβολιασμό, είτε στη δεύτερη είτε στην αναμνηστική δόση. Έχουν ξεκινήσει εμβολιασμοί και στις υπόλοιπες τρεις πόλεις, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο. Ως χριστουγεννιάτικο δώρο στο πλαίσιο μιας γιορτής υγείας, χαρακτήρισε η κυρία Μπορμπουδάκη τη διαδικασία, διευκρινίζοντας ότι όσα σπίδα προστασίας ο εμβολιασμός δείχνει το δρόμο προς την επιστροφή στην κανονικότητα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική δράση για ο εμβολιασμός ελεύθερης πρόσβασης, χωρίς να έχουν κλείσει ραντεβού, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε αυτό που όλοι ζητάμε, να εμβολιαστούν περισσότεροι συμπολίτες μας για να κερδίσουμε το στοίχημα της συλλογικής ανοσίας. Αντίστοιχες δράσεις έγιναν σήμερα και θα επαναληφθούν αύριο τις ίδιες ώρες στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά, στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και στην κεντρική πλατεία του Αγίου Νικολάου.